Ώρες οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι πυρκαγιές ξεσπούσαν η μια μετά την άλλη σε φαρμακά μεταξύ Αγίας Βαρβάρας και Μαρκή και στο πολιτικό. Ισχυρές πήγες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του τμήματος Δασών έσπευσαν στις περιοχές από την πρώτη στιγμή. Στο φαρμακά, όπου ενεργοποιήθηκε το σχέδιο Ίκαρος 2, βρίσκεται ο συνάδελφος Τέλειος Φιλίππου, ενώ στην αίθουσα σύνταξης βρίσκεται η Ζήνα Κωνσταντίνου για να μας δώσουν την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Πάμε πρώτα στο φαρμακά και στο Στέλιο Φιλίππου. Στέλιο, σε ακούμε. Σοφία, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Από ό,τι φαίνεται από τις πυρκαγιές, δεν γλίτωσε ούτε η επαρχία Λευκωσίας. Όπως βλέπεις πίσω μας, ο φαρμακάς καίγεται, καθώς βλέπεις τους καπνούς. Να πούμε ότι σε εφαρμογή, όπως είπες και εσύ, τέθηκε το σχέδιο Ίκαρος 2. Να πούμε ότι αναλυτικά αυτή τη στιγμή επιχειρούν 10 νεαρέα μέσα. Αναλυτικά 7 air tractor, ένα ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς και 2 των Βρετανικών βάσεων. Αυτή τη στιγμή άνοιξε ο δρόμος, ενώ προηγουμένως δεν ήταν ανοιχτός. Μπορεί να περάσει ο κόσμος. Επίσης, εκένωση έχουμε προληπτικά σε μεμονωμένες κατοικίες στο φαρμακά, όχι εντός του χωριού. Αλλά δεν αποκλείεται στη συνέχεια να έχουμε και εκένωση στο φαρμακά, στο κέντρο του χωριού. Επίσης, κλειστούς δρόμους έχουμε και σε... Ναι, Σοφία μου, αλλά δεν καταφέραμε να πάμε πιο πάνω. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ η κατάσταση είναι έτσι λίγο με τους δρόμους. Μας παίρνουμε οδηγίες συνεχώς από την αστυνομία που να σταθούμε και από την πυροσβεστική. Βλέπεις και εσύ, βλέπουμε όλοι το ελικόπτερο που επιχειρεί πάνω από τα βουνά. Αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Είναι δύσκολη νύχτα. Εδώ οι πυροσβέστες μας λένε συνεχώς ότι θα είναι μια μεγάλη νύχτα εδώ για τη φωτιά. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Είναι τιτάνιες οι προσπάθειες από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Στέλιο, έχεις συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής? Ναι, έχω μία δήλωση από ένα κάτοικο, ένα κτηνοτρόφο, που μας είπε ότι κάηκαν τα ζώα του ζωντανά. Προτείνω σε αυτό το σημείο να πάμε να ακούσουμε τη δήλωση του κάτοικου της περιοχής. Ναι, να πάμε, Στέλιο, και να επανέλθουμε με τη Ζήνα Κωνσταντίνου. Είναι ψυχοκιά, νομίζω είναι η ώρα της Τριστοήλης. Ό,τι προσπαθήσαμε, κάναμε. Εδώ έχω μάντρα με σκύλους, όσον και πρόλαβα τους σκύλους μου και τους έφυγα με κίνδυνο. Εδώ πριν λίγο είχε θύρα, κρούζανε τα ζώα, τους είπα και δεν έτζυνανε. Πητούσαν το δέντρο που ήταν κρουσμένα. Στη μάντρα δεν επιτούσασαι. Νερό. Επιτούσα δίπλα από η μάντρα και στη μάντρα δεν επιτούσασαι. Τα ζώα εκκρούσασαι. Το μόνο που γλίτωσα, τους σκύλους μου. 10-20 σκύλα. Η πυροσβεστική κάνει τη δουλειά της και το δασονομείο. Αλλά η θύρα πητούσε 50 μέτρα πιο κάτω από τη μάντρα, τους έλεγα ότι είχε ζώα και κρούζου και τούτοι μου λέγανε θέλουμε εντολή από τους ανώτερους μας. Και λαλό του έλα πάμε 2 λεπτά πητήσουμε να ας ζήσει η μάντρα και αφήγουμε, έτσι θέλω τίποτε άλλο. Ότι γλίτωσα, γλίτωσα. Και αυτή αρνήθηκα. Και ο μάστρος του τσάμε φωνάζα του και αυτός τίποτε. Μονοταγής κυνηγός και δεν μου προστατεύσασαι τα ζώα μου. Τούτον έχω. Θλιβερά τα όσα περιέγραψε, Στέλιο, κάτοικος της περιοχής. Βεβαίως, εχθρός των προσπαθειών για την κατάσβεση είναι ο άνεμος. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή εκεί? Όταν ήρθαμε γύρω στις 6, η κατάσταση ήταν χειρότερη. Τώρα είναι σχετικά εντάξει. Βέβαια, φυσάει λίγο, υπάρχει άνεμος, αλλά όχι τόσο έντονος. Να πούμε, Σοφία, ότι πριν από λίγο πέρασε και από εδώ ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, ο κύριος Γρηγορίου, και μου είπε ότι πάει να δει τι γίνεται πιο πάνω και αν τα καταφέρει θα έρθει και αυτός εδώ κοντά μας για να μας κάνει μια δήλωση, για να μας πει τι συμβαίνει πιο πάνω στο μέτωπο. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο, και να πάμε στη Ζήνα, καθώς η πυροσβεστική παλεύει από το μεσημέρι με άλλα 4 μέτωπα. Ποια είναι η κατάσταση, Ζήνα? Καλησπέρα, Σοφία. Σκέπασαν τον ουρανό της Κύπρου οι καπνοί με τον μπαράζ πυρκαγιών που ξέσπασε λίγο μετά το μεσημέρι. Μέσα σε 6 ώρες, Σοφία, ξέσπασαν 5 πυρκαγιές στην επαρχία Πάφου, Λάρνακας, Λευκωσίας και Λεμεσού, με την πυροσβεστική υπηρεσία και το τμήμα Δασών να τρέχει και να μην προλαβαίνει. Ευτυχώς, Σοφία, οι πυρκαγιές που ξέσπασαν στην περιοχή Τάλα της Πάφου, στην κοινότητα πολιτικού της επαρχίας Λευκωσίας και μεταξύ κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας και Μαρκή στην επαρχία Λάρνακας έχουν τεθεί
υπό πλήρη έλεγχο χάρη της έγκαιρης επέμβασης των αρχών. Να πούμε επίσης, Σοφία, πως η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Άλασσα της επαρχίας Λεμεσού τέθηκε υπό έλεγχο, καθώς υπήρξε και η άμεση συμβολή των Ιορδανικών μέσων. Ποιος είναι ο απολογισμός για τα τέσσερα πυρήνα μέτωπα? Όσον αφορά τον απολογισμό, Σοφία, η πυρκαγιά που ξέσπασε στην επαρχία Πάφου στην κοινότητα Τάλα λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι κατέκαυσε έκταση 4 δεκαρίων. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στην κοινότητα Πολιτικού κατέκαυσε 6 δεκάρια ξηρά χόρτα, καθώς και αριθμό δέντρων της κοινότητας. Η πυρκαγιά που ξέσπασε στις κοινότητες Αγίας Βαρβάρας και Μαρκή κατέκαυσε επίσης 6 δεκάρια χόρτα. Τα αίτια των απανωτών πυρκαγιών, Σοφία, εξετάζονται τόσο από την πυροσβεστική υπηρεσία όσο και από την αστυνομία. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο και θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Αυτοψία στις πληγήσεις από την πυρκαγιά περιοχές της ορεινής Πάφου.